Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του toxictv.gr. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο που θα δείτε το αυτοκίνητο του αδερφού μου, το αυτοκίνητο βασικά που είχε, μιας και σκοπεύει να το αποχωριστεί, γιατί ξεκινάμε σιγά σιγά το RX8 Project, ένα project το οποίο είδατε που του το έκανα δώρο σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, και γι' αυτό το λόγο, επειδή μου ζητήσατε κάτω από το επεισόδιο αυτό με μηνύματά σας να παρουσιάσουμε το Honda, το προηγούμενο αυτοκίνητο του αδερφού μου, αποφάσισα να σας το δείξω και παρέα με αυτόν να πούμε κάποια πράγματα που όλοι πρέπει να γνωρίζετε, τι να προσέχετε και πώς θα διακρίνεται ένα γνήσιο ΕΚ4 σε σχέση με όλα αυτά που είναι μετατροπές και κυκλοφορούν στο εμπόριο. Οπότε πάμε να τον βρούμε, να ξεκινήσει να μας πει τι φοράει το Honda και να ξεκινήσουμε το επεισόδιο μας. Φύγαμε! Το χαζεύεις, ε! Το χαζεύω, γιατί δυστυχώς δεν ξέρω για πόσο το χαζεύω ακόμα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, λοιπόν. Αυτός εδώ, παιδιά, είναι ο αδερφός μου, ο Γιώργος, ο οποίος, όπως είδατε σε προηγούμενο επεισόδιο, θα γίνει κάτοχος. Θα γίνω κάτοχος, RX8. Έτσι. Λοιπόν, πώς νιώθεις γι' αυτό, πώς νιώθεις αρχικά που πλέον έχεις και ένα RX8 στον καράζ? Χαίρομαι ιδιαίτερα. Απλά θα χρειαστεί να αποχαιρετήσουμε λίγο το χοντάκι και λίγο με στεναχωρεί αυτό, η αλήθεια είναι. Είναι λοιπόν ένα Honda το οποίο έχει φτιάξει τα τελευταία 2 χρόνια το συγκεκριμένο, αλλά γενικά πόσα χρόνια ασχολείσαι με Honda? Κοντά στα 5 χρόνια ασχολούμαι εκεί με τα χοντάκια. Τι ήταν το πρώτο Honda που είχες? Ήταν ένα ΕΚ πάλι. Δεν ήταν VTI γνήσιο όπως είναι αυτό. Το χρώμα ήταν κυπαρισί πάλι. Αλλά αυτό έχει πολλές διαφορές σε σχέση με το άλλο. Και γι' αυτό μπήκα στην διαδικασία, ενώ το έβαψα, το έφτιαξα και το προσπαθούσα να το κάνω VTI, ας πούμε, να το βάλω ένα μοτέρ V16. Μπήκα στη διαδικασία, το πούλησα και πήρα το συγκεκριμένο που είναι γνήσιο VTI. Ωραία, οπότε ξέρεις τι θέλω από αυτό το επεισόδιο. Θέλω, εκτός από το να μου πεις ακριβώς τι φοράει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, γιατί πολλά παιδιά ρωτήσαν κάτω από το επεισόδιο, θέλω να μου πεις τι πρέπει να προσέχουν για ένα γνήσιο ΕΚ4 τα παιδιά και τι σε σχέση με τις μετατροπές που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Είναι κάτι πολύ βασικό αυτό. Η αλήθεια είναι πως είναι, γιατί και εγώ το είχα ψάξει πάρα πολύ και πολλοί το σκεφτόμαστε ότι ένα μοτέρ είναι, το παίρνουμε, το πετάμε πάνω και δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά έχει αρκετές διαφορές από μία μετατροπή. Βέβαια, μετατροπές υπάρχουν και καλές και κακές, αλλά είναι λίγο... Επίσης. Είναι μεγάλη διαδικασία, χρονοβόρα, έχει άγχος, έχει χρήματα. Χίλιες φορές να πάρει κάποιος κάποιο έτοιμο. Αυτό συνειδητοποίησα εγώ, αυτό έκανα και πιστεύω ότι έκανα το καλύτερο πράγμα που μπορούσα να είχα κάνει. Ωραία, πάμε σιγά σιγά τώρα στο δικό σου, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το επεισόδιο. Υπέροχα. Λοιπόν, βλέπουμε ένα γνήσιο λοιπόν αυτοκίνητο, το οποίο έχεις βάλει αρκετές πινελιές. Έχω βάλει αρκετές πινελιές, παρόλα αυτά το έχω κρατήσει όσο πιο... μαμά να το πω, εργοστασιακό, έτσι προσπάθησα να μην του βάλω υπερβολικά πράγματα. Του έχω βάλει όμορφα, σωστά πράγματα που το βλέπω, το χαίρομαι και μου είναι και βολικό στον δρόμο. Έτσι ακριβώς, είναι πολύ βασικό και αυτό. Πολύ Πάμε βασικό. Λοιπόν να αρχίσω να σε ρωτάω εγώ. Θέλω πρώτα να μου πεις για τις ζάντες, γιατί θυμάμαι ότι τις είχες αλλάξει, είχε άλλες ζάντες πάνω. Είχε άλλες ζάντες, είχε ένα πολύ όμορφο σχέδιο. Τέλος πάντων, εγώ προτιμάω να βάλω τις VTI, αυτές είναι οι γνήσεις που έβγαινε το αμάξι. Για να τις δούμε λίγο πιο κοντά. Είναι οι γνήσεις Honda VTI, οι ζάντες που έβγαζε η Honda. Και κατά τη δικιά μου γνώμη, και από ό,τι έχω ακούσει, έχω δει, έχω ψάξει, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ζάντα που μπορεί να βάλει σε ένα Honda. Για ποιο λόγο? Για αρκετούς λόγους. Μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη όσο μια aftermarket ζάντα, ναι. Αλλά είναι πολύ όμορφη στο δρόμο, γιατί καταλαβαίνεις το αμάξι ότι κινείται σωστά. Τι διαστάσεις έχουν αυτές? Αυτές είναι 15. Ωραία. Αλλά είναι και στενές οι φαρδιές, ας πούμε, όσο πρέπει. Δεν είναι ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Πατάει το αμάξι όσο πρέπει και γι' αυτό το λόγο και στρίβει σωστά. Χωρίς να βρίσκει. Δηλαδή τα Honda στρίβουνε. Τα Honda στρίβουνε, για όποιους λένε ότι δεν στρίβουνε. Πραγματικά στρίβουνε. Τώρα θα έλεγα να σας πάω βόλτα ή κάτι, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω μέχρι τότε. Στρίβουνε πραγματικά από αυτά που έχω δει εγώ, αυτά που έχω κάνει. Απλά πρέπει να είναι σωστά Honda. Όταν παίρνεις ένα μάξι που πετάς ένα μοτέρ, δεν θα στρίψει. Έτσι είναι. Φοράει και αναρτήσεις το αυτοκίνητο, λοιπόν? Το συγκεκριμένο φοράει και αναρτήσεις. Έχει θολόμπαρες μπρος-πίσω, έχει κάτω μπάρες. Τα πιο πολλά βιτιά βγαίναν έτσι. Έχει πίσω ζαμφόρ που είναι πάρα πολύ, πιστεύω, θετικό κομμάτι
Είναι εκείνη η βασική κιόλας αλλαγή με το 14. Οπότε μιλάμε για το στήσιμο, γενικά το στήσιμο. Ναι, δηλαδή αυτό στρίβει, γιατί το έχουν φτιάξει να στρίβει. Ένα 14 δεν ξέρω αν θα στρίβει το ίδιο, δεν νομίζω. Σίγουρα θα στρίβει το ίδιο, και εγώ το καταλαβαίνω που δεν ξέρω από χόντα. Πραγματικά, ναι, εντάξει. Είναι, δηλαδή είναι κάποιες πυνεγές που καλώς κακώς δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε εμείς με το δικό μας μάστορα ή κάτι. Το έχει φτιάξει Honda, τέλος. Είναι... Εγγύηση. Εγγύηση. Honda είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι λοιπόν το στήσιμο, το οποίο βλέπουμε ότι το έχει το αυτοκίνητο. Και εσύ μετά πήγες και έβαλες και κάποιες πινελιές που βλέπουμε εδώ πέρα που φαίνεται και πιο χαμηλό και όλα σε συνδυασμό, ένα λιπάκι ας πούμε. Έχει την ανάρτησή του, είναι λίγο πιο χαμηλό από ένα μαμά, που αυτό βοηθάει και στο στρίψιμο και στο μάτι, φαίνεται πολύ όμορφο νομίζω. Έχω βάλει και το λιπάκι που μπορεί να φαίνεται ότι είναι χαμηλό, αλλά δεν το έχω χαμηλώσει τόσο πολύ όσο φαίνεται. Είναι ακριβώς ό,τι πρέπει, ούτε να βρίσκει, ούτε να είναι... Δύσκολο στην οδήγηση στα μάξι να σκέφτομαι περνάω, δεν περνάω. Ναι, γιατί στην Ελλάδα έχουμε και πολλές λακκούβες. Δυστυχώς, ευτυχώς, ναι. Είναι ένα καθημερινό αμάξι το έχω και πιστεύω ότι αυτά που έχω κάνει είναι αυτά που πρέπει ο καθένας να κάνει. Είναι και εύκολο να τα φτιάξεις. Και οικονομικό, φαντάζομαι. Και οικονομικό με αυτή την έννοια, εύκολο να το φτιάξεις κάποιος και φαίνεται πολύ όμορφα και δεν σε κουράζει. Πίσω εκεί πέρα τι έχεις, έχεις μια αεροδομή. Αυτή, ναι. Για πες μου. Αυτή μου άρεσε εμένα προσωπικά και το έβαλα. Είναι μια πολύ όμορφη. Θυμίζει λίγο τα Ιπάρα, είναι λίγο μεγαλύτερη και αυτό το λίγο είναι που μου άρεσε ακόμα περισσότερο και έχει δώσει στο αμάξι μια πολύ ωραία εμφάνιση. Ωραία, και βλέπω και ηλιορροφή πάνω εδώ πέρα. Γενικά όλα τα VTI, τα γνήσια είχαν ηλιορροφή που ερχόντουσαν τα ελληνικά, γιατί πολλά ήρθαν και από εξωτερικό, Γερμανία ας πούμε και κάποιες χώρες άλλες, και δεν είχαν ηλιορροφή. Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν γνήσιο το αμάξι, απλά σε αυτές τις χώρες δεν έβγαινε μια γεροφή. Αυτό λοιπόν είναι και ελληνικό δηλαδή το αυτοκίνητο. Και ελληνικό, το σημαντικότερο αυτό, γιατί το προηγούμενο που είχα, παρόλο που είχε γεροφή, ήταν με 14, αλλά ήταν από Γερμανία, γι' αυτό έχει γεροφή. Είχε περισσότερα θέματα από κάτω. Είχε μεγάλο θέμα από κάτω, είχε πολύ μεγάλο θέμα δυστυχώς και ήταν ένας από τους κύριους λόγους που αναγκάστηκαν να το διώξουν στα μάξι. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στις βελτιώσεις ή να πάμε πρώτα στο εσωτερικό, τι θέλεις. Ας πάμε στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό για να τελειώνουμε. Λοιπόν, για να ανοίξουμε λίγο την πόρτα και να δούμε τι έχεις κάνει μέσα, γιατί και εδώ έχεις κάνει κάτι. Βλέπω εδώ πέρα, εδώ πάω εγώ παιδιά να δείξω. Έχει ένα κάθισμα λοιπόν διαφορετικό. Τι ακριβώς είναι αυτό το κάθισμα, για πες μου. Είναι ένα πολύ όμορφο κάθισμα κατά τη γνώμη μου από ένα Honda S2000. Το έβαλα για... αισθητικούς κυρίως λόγους. Δεν θα το έλεγα μόνο για αισθητικούς, αλλά έχει και το αισθητικό του κομμάτι. Είναι ένα πολύ όμορφο κάθισμα, γενικά και του VTI τα καθίσματα είναι πολύ όμορφα. Είναι ντυμένα όλα και το πίσω είναι VTI όλα τα καθίσματα, εκτός από το S2000. Είναι όλα δερμάτινα και το S2000. Για να τα δούμε, τα βλέπουμε εδώ πέρα παιδιά. Προσδίδει έτσι μια έτσι ωραία νότα στα μάξι, μπαίνεις μέσα, μυρίζει όμορφα, είναι... Και είναι σε κρατάει κιόλας αυτό, γιατί βλέπω ότι είναι bucket. Αυτό ήθελα να πω. Είναι πραγματικά από τα καλύτερα καθίσματα που έχω κάτσει εγώ προσωπικά, γιατί είναι ένα κράτησμα που και σε κρατάει και χαμηλά, γιατί είναι για ένα αμάξι, έχει φτιαχτεί για ένα αμάξι ιδιαίτερο, όπως το 2S2000 είναι ένα ιδιαίτερο αμάξι. Είναι λες και έχεις ένα κάρδο, ας πούμε, είναι τρομερό. Και σου δίνει μια τέτοια αίσθηση αυτό το αμάξι όταν κάθεσαι, γιατί κάθεσαι στο κράτησμα του S2000. Είμαι αρκετά πιο χαμηλά από ό,τι θα ήμουν. Δηλαδή, με βολεύει, άμα κάτσω εδώ, ψευτοβρίσκει το κεφάλι μου. Καλώς κακώς είναι λίγο θεματάκι. Καλά, είσαι και 2 μέτρα, εσύ, ρε. Ναι, ναι, αλλά με το άλλο είμαι πιο κάτω και πραγματικά. Ήταν η καλύτερη αλλαγή που είχα κάνει. Φοράς και ηχοσύστημα στο αυτοκίνητο? Φοράει και ηχοσύστημα, φοράει και ενισχυτή. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, προτιμάμε να πούμε και άλλα πράγματα. Έτσι, όπως το μοντεράκι. Το μοντεράκι, η εξάτμιση. Η εξάτμιση. Φοράει η εξάτμιση. Φοράει ολόσωμη. Για να δούμε λίγο από πίσω την εξάτμιση και σιγά σιγά μετά να πάμε μπροστά. Υπέροχα. Λοιπόν, για να δούμε από κάτω εδώ τι κρύβει. Καταρχάς δεν κάνει θόρυβο πολύ ενοχλητικό, ας πούμε, κάνει σωστό ήχο, κάνει ωραίο ήχο. Άμα το ακούσει το αμάξι, ακούσει ένα πολύ όμορφο και καλό σχεδιασμένο, να το πω. Δεν ακούσω, ναι. Ότι κάνει σαν μπρίκι, ας πούμε, λίγο να σε βοηθήσω. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το άλλο αμάξι που είχα το 14 έκανε πιο πολύ θόρυβο. Αλλά και μου λέγανε όλοι, ωραίο, ναι, αλλά καμία σχέση, πραγματικά. Αυτό είναι μελωδία. Έτσι, είναι μελωδία του πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, και πάμε και τώρα και μπροστά. Για πάμε να μου ανοίξει λίγο καβό.
Εδώ είναι όλη η καρδιά, ε. Εδώ είναι όλη η καρδιά. Όλη η καρδιά, την οποία την βλέπεις και σκέφτεσαι πόσα λεφτά έχεις ρίξει. Πραγματικά. Λοιπόν, γυρνάω κάμερα να δείξω. Ωραία. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το μοτέρ του Honda, το οποίο νομίζω έχει αρκετά πράγματα πάνω, τα οποία πρέπει να μας τα εξηγήσει σιγά σιγά, ένα-ένα να μας τα δείχνεις. Υπέροχα. Για πες μου λοιπόν, εκτός από εδώ πέρα το μοτέρ, το οποίο γράφει και Skunk 2, τι είναι αυτό το Skunk 2, για πες μου λίγο. Skunk 2 είναι μια μάρκα που συνεργάζεται με τη Honda και βγάζει πράγματα aftermarket για βελτίωση. Είναι από τις καλύτερες μάρκες. Από τις καλύτερες. Τώρα αυτό είναι ένα σιδεράκι απλά, δεν έχω βάλει κάτι, δεν έχω κάνει αλλά κάτι. Έχει αρκετά πράγματα πάνω. Αλλά έχει αρκετά πράγματα όπως η εισαγωγή του. Για να τα δείξουμε λίγο. Είναι μια Skunk 2 έτσι πολύ ιδιαίτερη. Ωραία, αυτή εδώ παιδιά βλέπετε ότι είναι η εισαγωγή. Η εισαγωγή εδώ. Φοράει και πεταλούδα 70. Τέλεια. Έχω βάλει για εισαγωγή, αφού την ανοίξαμε την εισαγωγή έπρεπε να έχουμε και πιο πολύ αέρα, οπότε βάλαμε μια γελάδα μεγάλη, ας πούμε, έτσι, αυτές οι κοινές που μπαίνουν στα Honda. Για να βοηθάει κιόλας στον αέρα, να έχει περισσότερο αέρα. Ακριβώς. Και πραγματικά έχει γίνει μια πολύ όμορφη δουλειά. Κολάρα. Και το καταλαβαίνεις στο μάξι. Κολάρα εννοείται, γιατί καλώς κακώς η θερμοκρασία παίζει μεγάλο ρόλο. Σηκώνει μεγάλες θερμοκρασίες, λες. Σήκωνε. Τώρα σήκωνε. Δεν σήκωνε αρκετά, αλλά γιατί ήθελα να το φτάσω στο επίπεδο και ήξερα ότι θα σήκωνε άμα δεν τα βάζα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις σωστά πράγματα. Τα κολάρα τα είχα βάλει πρώτα, η αλήθεια είναι. Βάλα τα κολάρα και μετά όλα τα άλλα. Την βελτίωση. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα τι είναι, είναι πάνω μαζί με αυτό το κομμάτι, το έξτρα. Εδώ αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι. Έχουμε βγάλει απλά από την εισαγωγή τα καυσαέρια, να μην τα στέλνουμε πάλι μέσα τα ζεστά τη αναθυμιάση. Έχουμε βάλει ένα φίλτρο για να γλιτώσουμε, ας πούμε, κάποια πράγματα τη αναθυμιάση. Και το χταπόδι εδώ πέρα, η συνέχεια τη εξάτμιση. Το χταπόδι είναι χειροποίητο. Η εξάτμιση είναι χειροποίητο το χταπόδι. Η εξάτμιση είναι διάσταση που πρέπει, το χταπόδι έχει μετρηθεί, έχει γίνει σωστή δουλειά. Έχει αρκετά πράγματα πάνω το αυτοκίνητο. Έχει αρκετά και σωστά πράγματα, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου. Να δείξουμε κιόλας στα παιδιά πώς βλέπεις ένα γνήσιο Honda Civic. Και νομίζω όλα τα αυτοκίνητα μπορεί να το δεις αυτό. Είναι από το ταμπελάκι του. Το ταμπελάκι λοιπόν, παιδιά. Βλέπουμε εδώ από το ταμπελάκι τι μοτέρ πρέπει να φοράει το μοτέρ. Β16α2, που είναι το μοτέρ το συγκεκριμένο. YK4 φαίνεται εδώ πέρα, φαίνεται και τα κιλά, φαίνεται ότι είναι Japan, το βλέπετε εδώ πέρα. Ακριβώς. Που το γράφει. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα γνήσιο Honda και όχι μόνο, έτσι, γιατί σε πολλά αυτοκίνητα στο ταμπελάκι είναι το κύριο μέρος που κοιτάς για να δεις τι είναι. Είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει αλλάξει το ταμπελάκι, ας πούμε. Είναι... Ναι, είναι ακραίο. Και το πιο καλό στο αμάξι, να το πούμε κιόλας, κατά τη γνώμη μου, είναι το σασμάν του. Έχει ένα πολύ όμορφο κοντό σασμάν. Το οποίο το έχει αλλάξει εσύ, δεν είναι το εργοστασιακό. Έχει μπει πιο κοντό κορνοπίνιο, ναι. Είναι το εργοστασιακό του, αλλά το έχουμε κάνει λίγο πιο ιδιαίτερο. Και βλέπεις διαφορά. Βλέπω μεγάλη διαφορά πραγματικά. Σε σχέση δηλαδή με φίλους σου που έχουν το ίδιο αυτοκίνητο. Ναι, πραγματικά. Νομίζουν, δεν ξέρω ότι έχω κάνει κάτι το τρομερό. Και πριν κάνω τις αναβαθμίσεις, όλες αυτές στην εισαγωγή και στην εξαγωγή, είχε δώσει πολύ bonus. Είναι αρκετά καλό. Να πω κάτι που δεν έχω πει ποτέ, ή θες να το πεις εσύ? Δεν χρειάζεται. Όχι, θα το πω, γιατί γενικά δεν έχω κόμπλεξ να το πω. Ότι έχουμε κάνει δοκιμή με το 8 μου. Βέβαια, άλλαζα σε 8.000 τότε, γιατί ήταν με το flat shift. Αλλά είχαμε διαφορά ένα αυτοκίνητο. Ήσουν μπροστά με flat shift. Εντάξει, όταν άλλαζα στις 11.000 έφευγα. Καλά, αλλά ναι. Καθόταν πάρα πολύ καλά το αυτοκίνητο και γι' αυτό θα σε ρωτήσω πόσο άλογα υπολογίζεις περίπου ότι είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Αυτό έβγαινε από τη μητέρα του 160 άλογα. Τώρα με τις αναβαθμίσεις στην εξαγωγή, στην εισαγωγή, πιστεύω είναι κοντά στα 200. Κοντά στα 200. Αλλά είναι πάρα πολύ ελαφρύ, δηλαδή γι' αυτό πρέπει να μου έκατσε τόσο καλά. Το αμάξι, όπως είπα, είναι καλοσχεδιασμένο. Έχω σκεφτεί πάρα πολύ, έχω διαβάσει, έχω ψάξει. Και πραγματικά το αμάξι δεν είναι ότι είναι ούτε πολλά άλογα, ούτε πολύ δυνατό, ούτε κάτι, αλλά τα βγάζει στον δρόμο όπως πρέπει να τα βγάλει. Τα, ναι, γιατί έχεις και το στήσιμο, έχεις και το σασμάν. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έχεις και τη δύναμη, έχεις πολλά πράγματα. Ακριβώς. Είναι ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Ακριβώς, ούτε σκάβει, πολλά αυτοκίνητα, έχω πάτησει πολύ δυνατά αυτοκίνητα και όταν τους το έλεγα, νομίζω να τους έλεγα ψέματα ή κάτι, ότι δεν είναι κάτι το τρομερό και πραγματικά το αμάξι είναι τόσο όσο. Είναι και καθημερινό το έχω, δεν είναι ότι το έχω για το να... Το έχω πάρει και εγώ βόλτα να το πω και ξέρω πώς πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάει καλά και εντάξει, οικονομικό θα έλεγα άμα δεν το πατάς, αλλά άμα έχεις βαρύ πόδι... Μπορεί να φτάσει και σε ένα σημείο Mazda RX-8, ας πούμε, εντάξει. Το οποίο θα το δεις και εσύ τώρα στην πράξη σιγά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το επεισόδιο με το Honda σου. Κλείσε καπό.
Θέλω να μου πεις λίγο πώς νιώθεις που θα το αποχωριστείς. Πώς νιώθω, Δεν νιώθω πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά νιώθω καλά ότι θα έχω ένα... πιο πολύ... καινούριο αυτοκίνητο. Ναι, πιο καινούριο, πιο καλωστημένο. Θα αλλάξουμε πάρα πολλά στα RX8. Αυτό είναι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ότι θα είναι ένα αμάξι που έχεις και εσύ τις γνώσεις, θα με βοηθήσεις και θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το οποίο θα είναι πολύ ιδιαίτερο επίσης. Ιδιαίτερο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και ιδιαίτερο, αλλά και... προσιτό για τον κόσμο. Προσιτό για τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ έχω ένα καθημερινό αμάξι, θα το δώσω και θα έχω ένα καθημερινό αμάξι πάλι. Οπότε θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε λίγο καθημερινό το RX8. Έτσι. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Είναι όχι, ωραίο σφόιλ αυτό. Καλώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε, να δω αν μαθαίνεις. Τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά αν τους άρεσε το επεισόδιο. Καμπανάκι οπωσδήποτε. Για να βλέπουν κάθε επεισόδιο. Άμα τους άρεσε και το βίντεο, ένα like. Subscribe. Ακριβώς. Και να ετοιμαστούν γιατί έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα. Ελπίζω να έχουμε πολλά. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάλε μπροστά να τα ακούσουμε. Και σιγά σιγά να φύγεις, γιατί οι βόλτες είναι πολύ λίγες ακόμα που θα κάνεις με αυτό το αυτοκίνητο, γιατί θα φύγει σύντομα. Ευτυχώς, δυστυχώς. Θα φύγει. Λοιπόν, τα λέμε, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί πλέον έχεις RX8. Δεν θα κάθεσαι έτσι στο οχτάρι. Ποντίος. Η τελευταία φορά που το φέρεις βόλτα. Θα το πάρω και το κάθισμα. Αλλά όχι, εντάξει, εντάξει. Και το κάθισμα του RX8 είναι ιδιαίτερο αρκετά, οπότε δεν χρειάζεται. Πάλι καλά, έχει γραφεί και το άλλο. Έτσι, λοιπόν. See ya, guys.